Λοιπόν, καλημέρα. Παίρνω θέση αυτή τη στιγμή και θα μιλήσω ένας απλός πολίτης. Θα ήθελα να γίνει το εξής πράγμα. Έχουμε τα κανάλια. Τα έχουμε όλα να λένε πορτολογίες και λάσπες. Στο ότι ο Αρτέμις Γόρας είναι απατεώνας. Στο ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν. Στο ότι γίνονται διάφορα στον πολιτικό φορέα. 10 πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια. Και λέω, σαν πολίτης, ρε παιδί μου, εφόσον βγήκε στον Ευαγγελάτο, ο Γενικός Γραμματέας του Πολιτικού Φορέα του Έθνους των Ελλήνων, και είπε ότι θέλουμε να πάρουμε τις κάμερες του καναλιού, τον Τζαγαλώτο, την ομάδα του κύριου Αρτέμι Σόρα, και να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος να δούμε αν τους κατεβαίνουν τα χρήματα. Σωστά. Απαιτήστε όλοι λοιπόν αυτό το βίντεο που φτιάχνω αυτή τη στιγμή εδώ να πάει παντού για να απαιτήσουμε όλοι να γίνει αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι οι ζωές μας κρέμονται από μια μεμβράνη. Αν όντως είναι αλήθεια, έτσι. Πού ξέρετε αν είναι αλήθεια. Λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, γιατί δεν κάνει ο Αρτέμις Σόρας σε μια κατάθεση 2 ή 3 δις να δούμε αν όντως υπάρχουν τα λεφτά. Και ρωτάω εγώ, πες ότι τι κάνει. Ποιος θα σας το πει, ρε παιδιά, ότι έγινε η κατάθεση αυτή, τα κανάλια, αφού αυτοί θέλουν να τα κρύψουν. Πώς λοιπόν θα πάει ο Αρτέμις Σόρας να κάνει την κατάθεση των 2 δις σε ένα λογαριασμό και θα το μάθετε εσείς. Μόνος είναι μαζί του. Σωστά. Λοιπόν, αφήστε στην άκρη τον τρόπο σκέψης που έχετε και αλλάξτε τον τρόπο σκέψης. Και απαιτήστε, γιατί είστε Έλληνες πολίτες και είστε υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή που γίνεται πόλεμος και έχουμε αυτοκτονίες κάθε μέρα, να γίνει αυτό που σας λέω. Απαιτήστε ή να πάει στην Βουλή ο Αρτέμις Σόρας ενώπιον των βουλευτών ή να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απαιτήστε το όλοι να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ δεν θέλω να πεθαίνουν άλλοι άνθρωποι, ρε φίλε. Θέλω να τελειώσει το πράγμα μία και έξω. Και όποιος είναι ψεύς θα πάει φυλακή. Απλά πράγματα.